Πάμε να δούμε το ερώτημα αυτό εδώ. Μας ζητάει να γράψουμε ένα κώδικα μετατροπής από το διαδικό στο δεκαδικό σύστημα και είναι υπό τη μορφή μιας συνάρτησης, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίρνει σαν όρισμα έναν πίνακα με 16 στοιχεία, τώρα λίγο ασύντακτο έτσι όπως το έχει κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιητική αδεία το επιτρέπουμε, που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο διαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα διαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό. Να θεωρήσουμε όμως, λέει, ότι το διαδικό του 15, εντάξει, είναι το περισσότερο σημαντικό ψηφίο και το αυτό που είναι στη θέση 0 είναι το λιγότερο σημαντικό. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και μας βοηθάει λίγο και θα στήσουμε το loop λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή η αρρύθμιση του πίνακα, όπως ξέρουμε, ξεκινάει από το 0 κτλ. Κτλ. Και φτάνει χάρη του μέχρι και το στοιχείο το οποίο είναι στη 15 θέση, 16 η διάσταση όπως την έχει δηλώσει, άρα φτάνει και μέχρι το 15, εδώ είναι το 14 και μας λέει ότι είναι πίνακας ο οποίος έχουμε βάλει διαδικές τιμές μέσα του, άρα λοιπόν για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ και αμέσως μετά να είναι αυτό εδώ. Προσοχή, αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, δηλαδή ο διαδικός αριθμός που κωδικοποιείται με τον τρόπο αυτό είναι να το διαβάσουμε ανάποδα, εντάξει, δηλαδή είναι να διαβαστεί έτσι. Είναι ο αριθμός δηλαδή 1-1 κτλ. Ό,τι έχει εκεί και τελειώνει με το 0-1-1-0. Εντάξει. Τώρα, αυτό δεν μας χαλάει καθόλου βέβαια, έτσι, γιατί σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση του διαδικού, αυτό εδώ το μηδενικό πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με το 2 στη μηδενική και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αμέσως μετά αυτό πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με το 2 ή στην πρώτη. Θα μας κάνει 2 αυτό εδώ, αυτό θα μας κάνει 0. Αυτό πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με το 2 ή στο τετράγωνο. Αυτό εδώ πέρα μου κάνει 4, σωστά. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε το 2 στην τρίτη, 0 επί 2 στην τρίτη θα μας κάνει 0 και να συνεχίσει χάρη μου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με αυτό εδώ το οποίο μας κάνει 2 στην 14 επί 1, δεν ξέρω πώς κάνει, 1 επί 2 στην 14 εν πάση περιπτώσει. Και αυτό επίσης 1 επί 2 στην 15 ας πούμε, θα βγει 2 στην 15. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα κολοκύθια τώρα πρέπει να τα προσθέσω εγώ, εντάξει. Πάμε δηλαδή σε σχεδιασμό του κώδικα. Άρα, αυτό το οποίο θα χρειαστεί να κάνω είναι να έχω μια μεταβλητή μεγάλη SAM, έναν αθρηστή, στην οποία θα προσθέτω κάθε φορά αυτό εδώ το οποίο προκύπτει κατόπιν πράξεων όμως. Για να δούμε λίγο ποιο είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα, το οποίο μας ενδιαφέρει. Είπαμε, πολλαπλασιάζω και πάω κατευθείαν δηλαδή στο μυαλό μου ότι είμαι στο βήμα I. Αυτό το οποίο κάνω είναι ότι πολλαπλασιάζω το διάντ, όπως το λέει, του I, εντάξει, το οποίο είναι το ψηφίο το οποίο με ενδιαφέρει, επί 2 εις την I. Αυτό πρέπει να προσθέτω σε κάθε βήμα στον αθρηστή μου. Πώς θα το γράψω αυτό εδώ στα αγγλικά? Θα το γράψω PO, τη συνάρτηση που έχουμε, PO2, I, εντάξει. Αυτά. Συνεπώς, πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε κώδικα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι μας την έγραψε η συνάρτηση έτσι, και όχι γιουβέτσι, δηλαδή όχι ανάποδα, γιατί θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα στείναμε το loop. Συνεπώς, πάμε να γράψουμε τώρα τον κώδικα int b2d. Θα κρατήσω τη σύμβαση που έχει αυτό το θέμα εξετάσεων, παρόλο που ποτέ δεν δηλώνουμε τον πίνακα έτσι, δηλαδή είναι αστοχία να δηλώνεται έτσι, είναι απέσιο, είναι αντιαισθητικό και νομίζω ότι δεν περνάει κιόλας στο μεταγλωτιστή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε να το δούμε λίγο-λίγο. Θα χρειαστώ μία μεταβλητή, την οποία θα την πούμε SAM. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αμέσως μετά η αριθμή όλη είναι καρφωτή, οπότε έχουμε for i ίσο με το 0, i μικρότερο του 16 και επίσης i συν συν. Θα πάμε και θα κάνουμε ένα SAM, θα το γράψω έτσι αναλυτικά, SAM ίσον SAM συν την μαθηματική παράσταση την οποία αποφασίσαμε, η οποία ήταν η προηγούμενη τιμή του SAM συν το διάντ του I, δηλαδή το στοιχείο του πίνακα, επί το PO του 2, I. Εντάξει, αυτά. Και να αρχικοποιήσω όμως βεβαίως και τη μεταβλητή μου, τη SAM, με άθροισμα να είναι ίσο με το 0 αρχικά. Δεν έχει κάτι άλλο, αυτά έχει, εντάξει, αυτό τον κώδικα κιόλας αν δεν σου προκαλεί συναισθηματικά προβλήματα σε παρακαλώ να τον αποδομήσεις σε βάθος γιατί είναι ιδιαιτέρως σημαντικός κώδικας. Λοιπόν, για να δούμε αν μας έχει φύγει τίποτα. Μπα, όχι, είναι αυτά, τα κολοκύθια και οι πατάτες. Μια χαρά. Θα κάνω τώρα μια παραλλαγή η οποία είναι περιττή. Παρ' όλα αυτά, έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα χρησιμοποιώ τη συνάρτηση PO η οποία απαιτεί και το math.h το οποίο θα πρέπει να το κάνω include πάνω για να φαίνεται.
Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος ακολουθεί σε αυτή την πολιτική, θα πρέπει να βάλει και το include. Θα κάνω μια παραλλαγή, η οποία θα είναι η εξής, έτσι. Θα φτιάξω μια δική μου μεταβλητή, την οποία θα την πω power, εντάξει. Και το power, γιατί να παρατηρήσουμε ότι οι δυνάμεις του 2 ξεκινάνε από το 1, γίνεται 2, αμέσως μετά γίνεται 4. Δηλαδή αυτό μπορεί να προσεγγιστεί και από ένα βήμα επαναληπτικό, όπου κάθε φορά πολλαπλασιάζουν το προηγούμενο επί το 2. Εντάξει? Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά στην πράξη. Οπότε ξεκινάω με το power να είναι ίσο με το 1. Και αντί να κάνω το γινόμενο του dad του i επί την ύψουση δύναμη, αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι θα το πολλαπλασιάσω με το power, εντάξει, με την τρέχουσα δύναμη. Ωστόσο, αμέσως μετά, όταν θα συνεχίσει, θα πρέπει να κάνω διόρθωση στο power και θα πω το power επί ίσον 2, έτσι. Δηλαδή, πολλαπλασίαση του power με το 2, ούτως ώστε να έχει την επόμενη δύναμη του 2 σε κάθε βήμα. Και αυτό εδώ πέρα είναι λίγο κλασικό σαν κώδικα, αν θες, όσον αφορά τις διαδοχικές δυνάμεις του 2. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή την ασκησούλα, η οποία ήταν σχετικώς εύκολη, την είδαμε με 2 διαφορετικούς τρόπους.